Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω την χαρά και την τιμή να έχω πλάι μου τρεις ωραίους ανθρώπους, τρεις ωραίους καλλιτέχνες με τους οποίους θα κουβεντιάσουμε για να μιλήσουμε για την αγκαιότητα που υπάρχει πια και είναι έντονη να επαναδημιουργηθεί ο οικαστικός σύλλογος Σύρου, ο οποίος είχε ατονίσει, ναι, σχεδόν εξαλειφθεί από τη ζωή μας. Ακριβώς, ναι. Και είναι, νομίζω, ένα μικρό όνειδος αυτός ο τόπος, αυτό το νησί, του πολιτισμού, έτσι, να μην έχει ένα εικαστικό σύλλογο. Έτσι λοιπόν, χαίρομαι που είστε εδώ κοντά μαζί σε αυτό το ταπεινό στούντιο να μιλήσουμε για την αγκαιότητα αυτή και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε ώστε να επανοικοδομηθεί αυτός ο σύλλογος που για ένα διάστημα έκανε σημαντικά πράγματα και ύστερα σιγά σιγά τόνισε και εξαφανίστηκε. Γι' αυτό, κύριε Κουσουλάκο, να ξεκινήσουμε από εσάς που είστε σήμερα. Φοράτε και το ωραίο γυαλί. Θα πω ότι έχετε ένα πρόβλημα στην όρασή σας και δεν αντέχετε τους προβολείς. Που μένα μου έχουν κάποια τα σύνορά μου. Να ξεκινήσουμε από εσάς που είστε και ο νεότερός μας για να μας πείτε, ας πούμε, δύο λογάκια για την αναγκαιότητα αυτή. Κοιτάξτε. Δεν ξέρει, κυρία Λιδία Νικολέου, ότι είστε ένας εξαιρετικός τετρακοσάρης στα μαθητικά μας χρόνια, δεν το ξέρει. Χιλιάρες. Χιλιάρες, ποιος ήταν τετρακοσάρης. Χιλιάρες και 1500. Ο Αντώνης ήταν τετρακοσάρης. Ο Σκαζής ήταν τετρακοσάρης. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης ήταν χιλιάρες. Χιλιάρες και Αντώνης. Χιλιάρες. Ναι. Καλός, πολύ καλός. Θεός χωρίς. Ναι. Όλο το σώμα ήταν όλοι. Και ο Γιάννης ήταν κατοστάρης. Ο Γιάννης ήταν τετρακοσάρης, κατοστάρης, ναι, ο Βαγγέλης. Ναι. Σώη πάει το βασίλειο, είσαστε, ναι, αθλητές. Ναι, τώρα όμως δεν μπορώ να περπατήσουμε. Τι... ότι έδωσε σπουδαία πράγματα. Δεν είναι παντοτινή, νιώθει, δεν είναι παντοτινή και τώρα στα 60 σου χρόνια μια χαρά άνθρωπος φαίνεσαι. Το λοιπόν, επί του θέματος. Ναι, ναι, για να μας είναι. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η επαναφορά του συλλόγου, ο οποίος είναι εν ζωή, αλλά εν ύπνο. Τυπικά, δηλαδή, τυπικά. Ναι, νομικά είναι εν ζωή, ναι, ο σύλλογος. Ναι, ναι. Να επανέλθει στην πολιτιστική μας επικαιρότητα και στην πολιτιστική μας δράση. Και μέσω αυτού του συλλόγου να βοηθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούμε την αποκατάσταση αυτού του νησιού στα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτιστικής διαδρομής και τέτοια πράγματα, τα οποία νομίζουμε πως σε ένα μεγάλο μέρος έχουν εγκαταλειφθεί. Εμείς έχουμε επισημάνει, αν μου επιτρέπετε, ότι βρισκόμαστε σε μία οικονομική κατρακύλα στο νησί, γιατί έχουμε χάσει πολλούς πυλώνες οικονομικούς, όπως είχαμε τη βιομηχανία, είχαμε την ναυτιλία, είχαμε, ξέρω εγώ, τα νεόρια, τα ναυπηγικά, ξέρω, τα πρόημα, και αυτούς τους πυλώνες οικονομικούς τους έχουμε χάσει. Τι είναι να χάσουμε ακόμα και την έδρα της πρωτεύουσας, κύριε Κουλούρα. Το έχετε σκεφτεί αυτό το πράγμα? Της πρωτεύουσας των Κυκλάδων για τις περιφέρειες. Των Κυκλάδων. Είμαστε νομός Κυκλάδων πρωτεύουσα. Mm. Σήμερα οτιδήποτε μας πήρανε τα δικαστήρια, μας πήρανε τη διοίκηση, μας πήρανε τα πάντα, σήμερα δεν αποφασίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε έχει 500 υπαλλήλους στο νησί, τώρα δεν έχει κανέναν. Έχει 10 υπαλλήλους σήμερα το νησί. Mm. Όλα αυτά το, λοιπόν, τα χαμένα προνόμια του νησιού, θέλουμε εμείς και στα πολιτιστικά και στα εικαστικά και γενικά να βοηθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, την πολιτεία μας, να βοηθήσουμε το νησί μας με ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε ο καθένας από τη θέση του, έτσι, προκειμένου να σταματήσουμε αυτήν την παρακμιακή κατηφόρα του νησιού. Γιατί η κατηφόρα δεν είναι μόνο οικονομική, η παρακμή είναι και πνευματική. Έχουμε τεράστιους καλλιτέχνες που ζουν κάτω από την συριανή απαξίωση των παραγόντων. Έχουμε λογοτέχνες, έχουμε ποιητάς, έχουμε ηθοποιούς, έχουμε μουσικούς, έχουμε τα πάντα. Και βρίσκονται κάτω από μια συνεχιζόμενη απαξίωση, να πούμε, της πολιτικής σκηνής και της, ξέρετε τι θέλω να πω, να πω. Έτσι, όλοι απαξιωμένοι. Ακόμα και ο φίλος μου, ο Μάνος ο Ελευθερίου,
και αυτός έχει απαξιωθεί σήμερα. Ένας ογκόλυθος, να πούμε, ένας γίγαντας. Γιατί έχει απαξιωθεί. Ένας γίγαντας της ποίησης, έτσι, και της... λογοτεχνίας. Έτσι, της λογοτεχνίας. Και όμως έχει παραγωνιστεί κι αυτός. Παραγωνίζεται το ελευθερίο. Αυτός είναι γίγαντας. Ναι, τον προσκυνάει όλη η Ελλάδα εκτός από την πατρίδα του. Και η πατρίδα του. Από την πατρίδα. Το σέβεται η πατρίδα του. Εμείς συζητάμε τώρα. Εμείς βρήκαμε τον πελά μας με τον Μάνο τον Ελευθερίου. Βρήκαμε τον πελά μας. Όταν προσπαθήσαμε να σώσουμε, Φερρυππίν, δύο αγάλματα, δύο μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ήταν ο Σόχος και ο Βιτάλης, και τελικά μας κατηγορήσανε ότι γεμίσαμε τα δημαρχιακά μέγαρα και με γύψους. Υπάρχει κάποια πικρία στην όλη ιστορία εδώ πέρα, να πούμε. Αν ρωτήσεις τον Μάνο τον Ελευθερίου, θα στα πει. Εχθές μιλούσαμε μαζί, δεν μου εξέφρασε καμιά πικρία. Χαρά μου εξέφρασε, δεν ξέρω γιατί. Χαρά, ναι, εντάξει. Μας πήγε ο κύριος Πολυδούρης τη χαρά του, τη χαρά του. Παπαδούλης, συγγνώμη. Έχουμε τον Γιώργο τον Πολυδούλη. Κύριε Παπαδούλη, να μας πείτε και εσείς δικές σας τις αιτιάσεις για το θέμα αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτό που είπε και ο Βασίλης, πράγματι ο πολιτισμός βρίσκεται στη Σύρο αυτή τη στιγμή σε μια παρακμιακή. Μα έχει τόσους θειάσους, δίνει ζωντανούς, τόσες σκηνές. Μιλάω για τα εικαστικά. Για τα εικαστικά. Για τα εικαστικά, που έπρεπε κανονικά να υπάρχει χώρος, να γίνονται εκθέσεις από όλους τους καλλιτέχνες αυτούς που δεν είναι επαγγελματίες στο έτος. Πρέπει δηλαδή ένας εικαστικός καλλιτέχνης δεν μπορεί να είναι μόνο επαγγελματίας. Ναι. Πρέπει να είναι πρώτα καλλιτέχνης και μετά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία στην περίοδο που ζούμε, ας πούμε, ο πνευματικός κόσμος πρέπει να βγει μπροστά, και αυτό που θα προσπαθήσουμε να συνηγύρουμε, δηλαδή τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, να βγουν μπροστά για να ξεφύγει ο κόσμος πραγματικά από αυτό το λίθαργο και του βομβαρδισμού που δέχεται, να πούμε, από τα κανάλια της προπαγάνδας, που ουσιαστικά έχουν κάνει τους ανθρώπους πλήση εγκεφάλου στο να ζουν μόνο πόσα λεφτά θα μας κόψει η κυβέρνηση, πόσα θα μας δώσει, πόσα θα μας πάρει η εφορία, πόσα... δηλαδή ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με υλικά πλέον αγαθά και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, στην Ελλάδα, λοιπόν, που γεννήθηκε η τέχνη και ο κλασικός πολιτισμός, ο οποίος ζει χιλιάδες χρόνια και έζησε χιλιάδες χρόνια και έδωσε όλα τα φώτα της σύγχρονης, του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, δεν μπορεί λοιπόν να αποξιώνεται πουθενά σε κανένα χώρο της Ελλάδας, και πολύ περισσότερο να παρουσιάζονται άνθρωποι οι οποίοι πετάνε γάτες στον αέρα για να κάνουν τέχνη. Αυτό δεν είναι τέχνη. Αν ζούσε η συγχωρεμένη Μελίνα ή ο Καζαντζάκης, ο Θοδωράκης, ο Ζεφέρης, ο Ελίτης και λοιπά, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, να πούμε, βγάζουν καντήλες. Δηλαδή. Δεν μπορεί να βλέπουν τώρα, λοιπόν, έναν Βέλγο να έρχεται να μας παρουσιάζει τα παλώμενα πέι. Πάει τα παλώμενα πέι, λοιπόν. Αν γινόταν αυτό, ρε σύμπαν, πήρε τα πέι και έφυγε. Ναι, ο άνθρωπος, ναι, έφυγε. Και πετούσε τις γάτες μέσα στο Ηρώδιο, δηλαδή, θα έκαναν. Τα νιώριζαν οι γάτες. Αυτό μάλλον ντροπή. Γι' αυτό το βγάλαμε. Τελείως πάει αυτό. Και όνειδος το ήταν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, ότι εμείς θέλουμε να καλέσουμε, με αυτή την παρουσία μας εδώ πέρα, θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο αυτόν που ασχολείται με αυτή την πολιτιστική κληρονομιά ουσιαστικά που έχουμε στην τέχνη βασικά, να τους καλέσουμε στις 15 του μηνός Μαΐου, Κυριακή, στις 11 ώρα το πρωί, στην αίθουσα του ξενοδοχείου Ερμής, να έρθουν τα μέλη του Συλλόγου σε μια πρώτη συνάντηση, να συζητήσουμε εκεί πέρα πώς θα προωθήσουμε. Και τα μη μέλη, αυτοί που ενδιαφέρονται. Όλοι τα καινούργια μέλη που θα εγγραφούν. Λοιπόν, να έρθουν εκεί πέρα, να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα, να συζητήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, προκειμένου να γίνει μια άριστη προβολή
του νησιού μας, γιατί αυτό θα έχει αντίκτυπο γενικά στη ζωή και της νεολαίας βασικά περισσότερο. Εκεί θέλουμε να μεταλαμβαδεύσουμε τη γνώση και την εμπειρία που έχει ο καθένας μας, προκειμένου να δείξουμε πραγματικά αυτοί που είμαστε. Γιατί σίγουρα σε αυτή την κοινωνία, την παγκόσμια κοινωνία της βαρβαρότητας που παρουσιάζεται όπως παρουσιάζεται από όλα τα μέσα ενημέρωσης σε παγκόσμια κλίμακα, εμείς αντιτείνουμε αυτό που έκανες εσύ και αυτό που κάνουν όλοι οι Έλληνες. Προσδίδουμε αγάπη στον άνθρωπο, προσφορά και δείχνουμε πραγματικά ότι είμαστε πολύ πιο πολιτισμένοι από αυτούς που κτίζουν φράχτες και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πολιτισμένοι. Απαγορεύοντας δηλαδή ζωαστικά στους ανθρώπους, οι άνθρωποι στη γη βρέθηκαν να κινούνται ελεύθεροι. Δεν βρέθηκαν να ζουν ούτε σε μαντριά, ούτε σε φυλακές, ούτε σε σειρματοπλέγματα μέσα. Και αυτό το δίδαξε ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική τέχνη, ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος και πρέπει να είναι ελεύθερος, να εκφράζεται ελεύθερα, να παρουσιάζει ελεύθερα τις απόψεις του και να. Και το βασικότερο απ' όλα να παρουσιάζει το ωραίο της ψυχής, όχι το βόθρο και το βάραθρο. Τι λέει η κυρία Λιδία Νικολάου για αυτά τα πράγματα που οι άρνες συνάδελφοί της αιτιώνται? Να σας πω, δεν είχαμε προετοιμάσει καθόλου την ομιλία μας. Συναντηθήκαμε σαν τρεις γνώριμοι. Εγώ την είχα προετοιμάσει όμως. Λοιπόν, ναι, συνεχίζοντας αυτό που είπε ο κύριος Παπαδούλης, να πω ότι και εγώ πιστεύω ότι πραγματικά πολλοί αντιλαμβάνονται τον πολιτισμό μόνο ως προς την αισθητική του διάσταση και δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ο πολιτισμός έχει μια βαθιά ηθική διάσταση. Η κρίση ξεκίνησε από τις ηθικές αξίες που είχαν έτσι υποτιμηθεί. Αυτό ακριβώς ήταν που με έκανε και πλησίασα τον κύριο Κουσουλάκο, γιατί ενώ δεν έχω την τύχη να γνωριστώ ακόμη με το εικαστικό του έργο και να τον γνωρίσω σαν καλλιτέχνη, μέσα από τις συζητήσεις κατάλαβα ότι είναι ένας βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος που πραγματικά αντικατοπτρίζει την ηθική όψη της τέχνης. Της εγγυνεύσατε για την κυρία και την κυρία. Και με έχει μαγέψει ο κύριος Κουσουλάκος, γιατί είδα ότι μπορεί να σταθεί σαν ένας πάρος του πολιτισμού, έχει απίστευτες γνώσεις σε ό,τι αφορά όλα τα μνημεία της πόλης, το κάθε λιθαράκι, τον κάθε καλλιτέχνη που έχει δημιουργήσει μέσα σε αυτή την πολιτεία, τον γνωρίζει και έχει άποψη, όχι μόνο μια στήρα ακαδημαϊκή άποψη, αλλά μια άποψη γνωρίζοντας πολύ καλά και τεχνικές συντήρησης και η οποία συγκυρία ιστορικά θέματα. Ο προηγούμενος ομιλητής, ο κύριος Δεδινός, ήταν καπετάνιος και ο κύριος Κουσουλάκος ξεκίνησε από καπετάνιος. Δεν ξέρετε αυτό, ότι ξεκίνησε από καπετάνιος. Δεν το ξέρω. Και ότι μας έχει κάνει το σκηνικό στο θεατρικό έργο τα Αραβωνίσματα του Μπόγρη που θα παίξουμε από 45 χρόνια στο θέατρο, στο Παλάς. Μας κάνει τα σκηνικά, θυμάσαι, Βασίλη? Καπετάνιο ήταν. Και εμείς χρειαζόμαστε ένα καπετάνιο, λοιπόν, να έχει ένα ηθικό μπούσουλα. Ένα ηθικό μπούσουλα. Να πούμε ότι η κυρία Λιδία Νικολάου είναι κεραμίστας καλλιτέχνης, έτσι. Σε αυτό το σύλλογο εικαστικών, οι πρώτες μου σπουδές ήταν στη διακόσμητηση και τη γραφιστική, εργάστηκα στην αρχαιολογία, οι επόμενες σπουδές μου ήταν στα παιδαγωγικά και τη μουσιακή αγωγή. Τώρα ερευνώ και θέλω να γίνουν κάποια, έχω προτάσεις για να γίνουν εργαστήρια πειραματικής αρχαιολογίας. Εδώ στη Σύρο. Ναι. Χώρους έχετε, χώρους έχετε. Τα οποία θέλω να απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Είναι η δυσκολία αυτή, ότι ναι, δεν υπάρχουν χώροι και αυτά τα εργαστήρια γίνονται σίγουρα με τη συμβολή και τη συνεργασία πολλών ανθρώπων. Το ότι δεν υπάρχει ένας νόμιμος φορέας, ένας εικαστικός, πολιτιστικός φορέας να εκπροσωπεί τους καλλιτέχνες του νησιού είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί στην προσπάθεια. Υπάρχει αλέγχεια το νησί, είναι στα χαρτιά μου, έτσι, είναι κύριε Κουσουλάκος. Αυτό ανακάλυψα και εγώ αναζητώντας έναν νόμιμο φορέα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες οι εικαστικοί να αποφασίζουν ποιοι θα
προεδρεύουν σε ένα σύλλογο, ποιοι θα αναλαμβάνουν. Εκεί θα τα πείτε, 15 Μαΐου θα τα πείτε εκεί. Εκεί θα τα βάλετε, εκεί θα γίνει η αναγέννηση. Έχουμε επισημάνει, αν μου επιτρέπετε, έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν ορισμένες στοιχειώδεις λήψεις στο νησί, για τις οποίες δεν ενδιαφέρεται κανείς. Παραδείγματος χάρη, είμαστε από τις ελάχιστες πόλεις της Ελλάδας που δεν έχουμε μία πινακοθήκη. Δηλαδή, από τούτο το μέρος... Εννοείται πινακοθήκη που είναι μια μόνιμη έκθεση. Μία πινακοθήκη, ναι. Όχι γκαλερί, μία πινακοθήκη. Ναι. Είχε ξεκινήσει ο Πιερίδης τότε μαζί με τον Λαμπράκη να κάνουν πινακοθήκη το τελωνείο κάτω, ξέρετε πολύ καλά. Τελικά το χρησιμοποίησαν περισσότερο σαν ευκαιριακή γκαλερί και όχι σαν πινακοθήκη. Το θέμα είναι... Υπάρχει ένα σχέδιο τέτοιο, νομίζω, να γίνει μια τέτοια μόνιμη... Μια πινακοθήκη, επειδή έχουν περάσει γίγαντες της τέχνης εδώ πέρα και της γλυπτικής και της ζωγραφικής, θα έπρεπε να έχουμε μια πολύ ολοκληρωμένη πινακοθήκη εδώ πέρα, με τους παλιούς και με τους νέους, σε πάση περιπτώσει. Αυτό, σήμερα, με ποιον να το συζητήσουμε αυτό? Με εμένα. Με σένα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Με ποιον να το συζητήσουμε? Με τον καλύτερο. Επίσης, κυρία Κουλούρα, εδώ που τα λέμε σε φιλικό πλαίσιο, ο πολιτισμός διακρίνεται στον τρέχοντα πολιτισμό μιας πόλης, μιας κοινωνίας και στον κληρονομημένο πολιτισμό, τον οποίον είμαστε υποχρεωμένοι να τον προστατεύσουμε και να τον διαφυλάξουμε. Επάνω στον τομέα της προστασίας και της διαφύλαξης, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν γίνει αγώνες επανειλημμένους, αλλά αλλού βρέχει. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε για τα έργα του Φιλιππότη, ούτε για τα έργα του Βιτάλη, ούτε για τα έργα του Σόχου, ούτε για τα έργα του Κανέστα, του Ιταλού, του μεγάλου γλύπτη, που στην Ιταλία τον έχουν μέσα σε μουσεία, όλη του τη δουλειά. Εμείς εδώ πέρα... Αυτές τις ιστορίες τις έχουμε εγκαταλείψει τελείως. Αυτό το πράγμα είναι έγκλημα, νομίζω. Αυτή η πολιτιστική κληρονομιά, το ξέρετε ότι εδώ πέρα υπάρχουν έργα του Κριεζή. Το ξέρετε ότι υπάρχει έργο του Βολονάκη εδώ στη Σύρο. Αυτοί οι πίνακες πορσαλέντε που είναι, να πούμε, ξέρετε τι εκατομμύρια αξία κοστίζουν αυτά τα έργα. Μέχρι και το μέχρι στη Μαρχέλα του Πορσαλέντη, λέτε. Μέχρι και Ελ Γκρέκο έχουμε. Και, πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα μουσιακά κομμάτια που θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πινακοθήκη, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον νεοκλασικό μουσείο, διότι η Σύρος δικαιούται να έχει, είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που δικαιούται να έχει ένα νεοκλασικό μουσείο. Διότι το Ναύπλιο προϋπήρχε. Η Σύρα εκτίστηκε ακριβώς στην Επανάσταση του 1821 και δουλέψανε οι καλλιτέχνες, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, για να στήσουν αυτή την πόλη. Και τα αποτυπώματά τους υπάρχουν στο νησί, αλλά είναι κάτω από μια πλήρη αδιαφορία. Εντάξει, δεν είναι πλήστη η διαφορία. Λοιπόν, εμείς έχουμε επισημάνει, αν μου επιτρέπετε, αυτές τις ελλείψεις και προτιθέμεθα να βοηθήσουμε την πολιτεία, ούτως ώστε να αποκαταστήσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Νομίζω ότι αν επαναδραστηριοποιηθεί ο σύλλογος αυτός και αποκτήσει μια οντότητα δυνατή, έτσι, και διεκδικητική, θα πετύχετε αυτά που θέλετε. Συμβουλευτικό ρόλο μπορούμε να παίξουμε. Ναι, πιστεύουμε το εξής, ότι επειδή φορέας του πολιτισμού από αρχαιότητα των χρόνων είναι η τέχνη. Δηλαδή, πώς πέρασε σε εμάς ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων, όχι μόνο των αρχαίων Ελλήνων, όλων των γενεών των προγενέστερων ημών. Λοιπόν, πέρασε μέσω της τέχνης. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, από τις βραχογραφίες... και της φιλοσοφίας και ναι, όλα αυτά. Τα... Λοιπόν, μέσω της τέχνης πέρασε βασικά πώς το λένε, το καλέσθητο της υπόθεσης. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες τι κάνανε? Δεν κάνανε ασκήμιες, κάνανε ωραία πράγματα. Λοιπόν, και θέλω να διαβάσω εδώ πέρα μία παράγραφο μόνο από το καταστατικό του συλλόγου, που λέει ότι η καλλιτεχνική ανάπτυξη και πρόοδος των μελών του
και της νεολαίας είναι ο σκοπός του ομίλου. Δηλαδή, λοιπόν, και της νεολαίας και γενικότερα του τόπου μας, στον τομέα των εικαστικών και συναφών τεχνών και συγκεκριμένα στη ζωγραφική, γλυπτική, ξυλογλυπτική, μαρμαρογλυπτική, σιδηρογλυπτική, αγιογραφία, κεραμική, γυψοτεχνία, διακοσμητική, φωτογραφία, χαρακτική, σκηνογραφία και εργασίες συντήρησης μουσιακού υλικού κλπ. Ουσιαστικά αυτό το καταστατικό είναι ένα καταστατικό το οποίο είναι πολύ καλά μελετημένο. Αυτοί δηλαδή που το φτιάξανε και σε αυτούς ήταν και ο Βασίλης, ας πούμε, ο πρωτεργάτης, από ό,τι ξέρω. Το δούλεψαν πολύ καλά και έχει πάρα πολύ, είναι πολύ καλά δομημένο και θα πρέπει βάσει αυτού του καταστατικού να αρχίσει να λειτουργεί, γιατί δεν αναφέρεται μέσα σε καμία πολιτική ανάμειξη προκειμένου να προωθηθούν οποιαδήποτε κατάσταση αυτών των πραγμάτων. Είναι εκτός πολιτικής ουσιαστικά. Και αυτό θέλουμε σε κάθε περίπτωση. Δεν μας χρειάζεται η πολιτική στο να προβάλλουμε πολιτισμό. Μου επιτρέψεις να συμπληρώσω κάτι επάνω σε αυτό που λέει ο Χρήστος. Οι προθέσεις του αφυπνισμένου πλέον συλλόγου μετά τις 15 του μηνός είναι να διευρύνουμε τον ορίζοντα της καλλιτεχνικής δράσης του συλλόγου και να εγγράψουμε μέσα στα μέλη του συλλόγου και λογοτέχνες και ποιητάς, που έχουμε αξιόλογους ανθρώπους σήμερα στη σειρά. Δεν θα είναι εικαστικός αυτός ο σύλλογος, δεν θα είναι εικαστικός. Όχι, θα είναι λογοτεχνικός και εικαστικός σύλλογος. Θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του καταστατικού. Αναμόρφωση του καταστατικού. Δηλαδή θέλουμε να συγκεντρώσουμε όλο τον καλλιτεχνικό, μουσικούς, τους πάντες. Γενικά τους ανθρώπους του πνεύματος. Και να έχουν ένα δικαίωμα λόγου στα πολιτιστικά αποτυπώματα και προχωρήματα αυτής της πόλης από εδώ και στο εξής. Θα έχετε και μια ωραία γυναίκα και καλλιτέχνη συμπαραστάτη και θα τη διορίσουμε γραμματέα από τώρα. Ο σύλλογος, ο καλλιτεχνικός, πάντοτε διαλέγει τις ωραίες γυναίκες. Το είδα. Μας είπαμε ότι πρέπει να είμαστε νόμιμοι και να εκλεγούμε με νόμιμες διαδικασίες. Αυτή θα είναι και η διαφορά μας, πιστεύω, από όλα αυτά τα μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή διατείνονται ότι είναι φορείς του πολιτισμού, ενώ στην ουσία έχουμε τέτοια πράγματα. Δυστυχώς έχουμε τέτοια πράγματα και η ίδια έχω μια πολύ κακή εμπειρία από αυτές τις ομάδες. Και οποιοδήποτε θέλει να προσεγγίσει τους καλλιτέχνες στη Σύρο, είναι αδιανόητο να προσεγγίζει ομάδες οι οποίες έχουν μικρό συμφέροντα και ανταγωνίζονται τα ίδια τους τα μέλη και στην πορεία και την ίδια την κοινωνία. Γιατί δεν είναι η ίδρυσή τους με δημοκρατικές διαδικασίες και με στόχο να συμβάλλουν στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Είναι τα ίδια η προβολή των ιδίων και των συμφερόντων τους. Οπότε είναι δύσκολο ένα ίδρυμα, ένα μουσείο, άλλη πολιτιστική φορείς από άλλα μέρη να προσεγγίζουν αυτές τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δεν συμβάλλουν στον πολιτισμό και δεν μπορούν να... δεν θέλουν να παίξουν τέτοιο ρόλο. Έτσι λοιπόν, οι νόμιμες διαδικασίες νομίζω ότι πολλές φορές δεν είναι ασφαλείς και το γνωρίζουμε αυτό, αλλά είναι απαραίτητες. Μάλιστα. Βασικός στόχος, όποτε αναφέρεται στο καταστατικό, και αυτό είναι ένα από τα βασικότερα άρθρα του Συλλόγου. Βασικός στόχος του Συλλόγου θα είναι, μπροστά μας δηλαδή, να ιδρυθεί ένα κέντρο εικαστικών τεχνών στη Σύρο για τη στέγαση του εκθεσιακού υλικού, εικαστικής βιβλιοθήκης, διενέργεια επιμορφωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διδασκαλιών, εκθέσεων των καλλιτεχνών, μαθημάτων και ανοιχτών φροντιστηρίων σε παιδιά, συγκέντρωση έντυπου υλικού και έργων τέχνης, απευθυνομένων στα μέλη και στη νεότητα η οποία θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Η προσπάθεια σίγουρα είναι γιγάντια, γιατί θα πρέπει να μπορέσουμε να συγχρονίσουμε και να συγχρονοτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό το, για αυτό το αντικείμενο και για αυτή την πρόθεση. Νομίζω ότι 15 Μαΐου θα δείξει τα σημάδια γι' αυτό. Αν είναι μια μαζική ιστορία, έτσι, και συμπαραταχθούν μαζί της
πολλοί Συριανοί καλλιτέχνες και άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Θα την προσπαθήσουμε. Αυτό έχει και τη δύναμη. Αν δεν βρεθούν 5-6 κτλ., είμαστε μεταξύ μας. Όχι, αυτό θα επιδιώξουμε, να μαζευτούν οι περισσότεροι. Πάντως υπάρχουν και πολλά καινούργια μέλη. Ο Περέδη δείξε. Πολλά καινούργια μέλη τα οποία προτιθέμεθα να τα εγγράψουμε στον Σύλλογο. Έτσι. Επειδή η ώρα μας πέρασε, να πούμε ότι 15 Μαΐου στο ξενοδοχείο Νησάκι, κάνουμε και διαφήμιση. Όχι Νησάκι, στο Ερμή. Α, στο ξενοδοχείο Ερμής και μετά στο Νησάκι. Όχι, στο ξενοδοχείο Ερμής. Στο ξενοδοχείο Ερμής, 11 η ώρα το πρωί της κυρίας. Στο ballroom. Για στο καφέ. Στο καφέ. Στο καφέ, με εκεί πέρα να πούμε. Δεν έχουμε κανένα. Θα συγκεντρώσω όσοι ενδιαφέρονται για την επανίδρυση του, έτσι. Την επαναλειτουργία. Την επαναλειτουργία, αλλά και την πιο δυναμική παρουσία. Είναι ιδρυμένος. Είναι η ανάσταση από τον μακάριον ύπνο που έχει επέλθει στο Σύλλογο αυτό. Με τον οποίο το είχαμε φτιάξει τότε και με τον αδερφό στο συγχωρεμένο, να πούμε, και πολλούς άλλους. Ναι, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Έχουμε απόλυτες. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Λοιπόν, κύριε Χρήστο Παπαδούλη, κυρία Λιδία Νικολάου, κύριε Βασίλη Κουζάου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε όπως εδώ. Θα βρεθούμε υπό καλύτερες συνθήκες μετά τις 15 Μαΐου να πούμε τα εθελοντικά αποτέλεσμα. Αν είναι ο Τσίπρας, δεν είμαι εδώ, έτσι λείπω. Κάνας υπουργός. Λοιπόν, να πιέστε σε λίγο να απαντήσει για να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ και καλούμε τους συμπατριώτες μας καλλιτέχνες. Όλους τους δικαστικούς καλλιτέχνες στις 15 Μαΐου, μέρα Κυριακή, 11 η ώρα το πρωί, να έρθουν στο ξενοδοχείο Ερμής, στο καφέ του ξενοδοχείου Ερμής, να συζητήσουμε ανοιχτά, χωρίς παροπίδες, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς καμία πρόθεση, είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή καθαρά με πολύ αγνές προθέσεις, να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί σίγουρα ο πολιτισμός και οι πολιτιστικές μας αξίες είναι ο θησαυρός μας. Μάλιστα. Και αυτό το θησαυρό πρέπει να τον προβάλλουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και επειδή η Σύρος είναι πραγματικά κοσμοπολίτησα, και χάρη σε εσένα, Μπάμπη, γιατί ξέρω ότι έχεις ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο με τον καβάφι σου. Λοιπόν, και έχω δει και πίνακες στο Βασίλη στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή λοιπόν η αρχόντισσα του Αιγαίου, η Σύρος, είναι κοσμοπολίτησα, πρέπει να την κάνουμε στολίδι του Αιγαίου, που είναι και στολίδι του Αιγαίου, να την κάνουμε ακόμα καλύτερο στολίδι, δείχνοντας ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι, αναπνέουν έναν άλλο αέρα, έχουν μια πολιτιστική και πολιτιστική κουλτούρα η οποία πραγματικά αξίζει να προβληθεί και αξίζει να μεταλαμπαδευτεί στη νεολαία μας, για να μην βρίσκονται συνέχεια από εδώ και από εκεί και να τους κλωτσάει ο ένας και ο άλλος. Είπε, θα μου κάνετε μια κεφαλή του καβάφη. Μου την έχετε φτιάξει αυτή την κεφαλή του καβάφη. Το έχετε υποσχεθεί. Σε μάρμαρο, είπε το. Μπαμπή, θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε. Χαρά μου και χρέος μου. Για την πρόσκληση. Χαρά μου και χρέος. Και για την κοινωνικοποίηση των προθέσεών μας. Χαρά μου και θα είμαστε πάντα εδώ. Και όποτε θέλετε. Θα ζητήσουμε επί τη ευκαιρία την μελλοντική σου βοήθεια σε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται εν ολίγης τελείως αλτρουιστικά, προς όφελος της πόλης και προς όφελος της κοινωνίας και του νησιού μας. Μα και βέβαια, είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μου χαρά και τιμή που είσαστε απόψε, που είμαστε απόψε όλοι μαζί εδώ. Εμείς ευχαριστούμε τα καλύτερα για το μέλλον του Οικαστικού Συλλόγου, το οποίο θα γίνει και ευρύτερης, έτσι. Θα το πολεμήσουμε, θα το προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε και σας που είμαστε κοντά μας. Να είστε καλά, για χαρά.